Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο 28ο τεύχος της συλλογής Κράνη των πιλότων της Φεράρι, όπου όπως είχαμε πει μετά από αυτό το τεύχος, βασικά και από αυτό νομίζω πως το γράφει εδώ, γιατί και αυτό σαν άρχισα λίγο να το παραλάβω, έχουμε πλέον, θα βγαίνει ανά 3 εβδομάδες, ενώ έβγαινε ανά 2 εβδομάδες στη συλλογή, γίνεται τριεβδομαδία όπως λέγαμε ανά διβδόμαδο που βγαίνει. Τώρα εδώ έχουμε, εντάξει, το είχαμε καθιερώσει να βλέπουμε 2 τεύχοι το μήνα. Δηλαδή τα περίμενα, ερχόταν 2 και τα βλέπαμε μαζί. Αλλά εντάξει, πλέον δεν γίνεται αυτό. Ας μην περιμένουμε, τα βλέπουμε κανονικά ένα-ένα τα κράνη με το που έρχονται. Έχουμε ακόμα ένα, όχι απλώς ρετρό πιο vintage γρανάκι, από τα αρχαία κράνη πριν ακόμα πάρουν τη μορφή που ξέρουμε σήμερα, να κλείσουν έτσι τελείως, να προστατεύουν όλο το πρόσωπο, να κλείσει η μάσκα και αυτά, που ήταν έτσι πιο ανοιχτά από τα πρώτα κράνη της FN. Αλλά φαίνεται πάρα πολύ όμορφο. Φαίνεται πάρα πολύ ωραίο και φαίνεται να έχει και πολύ ωραία δουλειά πάνω του, γιατί είναι άσπρο και αυτά. Μ' αρέσει αυτό που βλέπω τουλάχιστον μέσα από εδώ. Μένει όμως να τα ανοίξουμε και να το δούμε. Πρώτα θέλω να κάνουμε μια βόλτα στις όχι και τόσο πολλές πληροφορίες που έχουμε. Τι ακούστηκε έτσι, σκίσαμε χαρτί. Όχι, μάλλον αυτό, μάλλον η ζελατίνα του απλά έκανε λίγο παραπάνω θόρυβο. Είναι το κράνος του Chris Amon, δεν ξέρω πώς προφέρεται αυτό, με την 312 F167. Άρα και το κράνος αυτό μάλλον είναι το 67. Γι' αυτό και τόσο πίσω. Λοιπόν, ναι, ρε φίλοι, κοιτάξτε εδώ. Πριν ακόμα η Φόρμουλα 1 γίνει η Φόρμουλα 1 όπως την ξέρουμε γενικότερα. Εδώ έχουμε την 312 F167, αρκετά παλιό μοντέλο και αυτά. Λίγες πληροφορίες για αυτό το μοντέλο. Και θέλω να δούμε το κρανάκι μας. Ο οδηγός, το κράνος είναι Bell 500TX, ο Chris Amon 1967. Αρκετά παλιό κράνος. Το επόμενο είναι Patrick Tambay 1983 μάλλον, και Eddie Irvine 1999. Αυτό ωραίο. Ωραίο το κόκκινο με πράσινο, μια φωτά μου αρέσει πάρα πολύ χρωματικά από το βλέπω. Μπίφε πάλι από άλλη εταιρεία αυτό το κράνος. Εδώ εντάξει, έχουμε Bell. Αυτά. Ένα απλό σχέδιο με αγωνιστικά χρώματα. Μια φορά στην πατρίδα που χαρακτήριζαν το κράνος, φορούσε λίγο πριν την ένταξή του. Ιδιαίτερα τα χρώματα. Λογικά, ναι, όχι, για τα χρώματα που έχει. Το χαρακτηριστικό σχέδιο του κράνος, διακοσμητικών στοιχείων, το κράνος πάνω μέρος, το κέλυφος της Bell του Νεοζηλανδού ήταν λευκό. Για αυτά τα χρώματα. Στην Νεοζηλανδία, μάλλον. Το σχέδιο προστατευτικό για τον ήλιο. Τρίχρωμο, σημείο σύνδεσης, το κράνος έδαινε στο κεφάλι σφίγγοντας από το σαγόνι. Ναι, αυτό είχε κάτω δερμάτινα λουριά. Και φορούσαν έτσι σαν γυαλιά πιλότο που είχαμε και ένα κράνος που είχε και αυτά. Εδώ δεν τα βλέπουμε, γιατί δεν μας τα έδωσε και εδώ. Το σήμα της Αμερικανικής Εταιρείας Λιπαντικών Κινητήρα Valvoline. Το σχέδιο του πουλιού Κίου της Νέας Ζηλανδίας με το στρομπουλό σώμα. Τοποθέτηση κάθε πλευρά του κράνους. Α, αυτό! Οπότε για το Κίουι. Γι' αυτό το πουλί είναι το σήμα για τη Νέα Ζηλανδία που λέμε. Το κέλυφο σωστά ήταν κατασκευασμένο από ένιση άλλου και ελαφρύ ανθεκτικό. Στο πίσω μέρο οι δύο παράλληλε γραμμέ επαναλαμβάνουν το σχέδιο του μπρο μέρου. Αυτό όμω και αυτό λόγω χρωμάτων είναι από τη σημαία ή όχι τη Νέα Ζηλανδία, δεν ξέρω. Κατά διαβάσει να μου πει ένα λευκό κέλυφο και αυτά. Λίγο πολύ τα ίδια και τα ίδια λέει και σε κάθε φωτογραφία και αυτά που δείχνει. Ο πιλότο Chris Amon δαμάζει τη Ferrari 312 F1. Γρήγορο και εξαιρετικά ικανό ρυθμή. Άνοιξε ανεπιτυχώ. Πολλές φορές την νίκη στην F1, κυρίως με τη Ferrari. Γιατί είναι επιτυχώς. Πρωταθλητής στην ατυχία, ο Chris Amon της ευρωπαϊκής εταιρείας του GP Ισπανίας, δεύτερος στα δοκιμαστικά, όμως αναγκάστηκε να καταλήψει από βλάβη στον κινητήρα. Έλα, ρε φίλε. Από βλάβη στον κινητήρα. Δεύτερη θέση που κατέκτησε στο Brands, στο Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας, ήταν το καλύτερο αποτέλεσμα του Νεοζηλανδού στο πρωτάθλημα της F1 του 1968. Δεύτερος. Δεν βγήκε πρώτος ο φίλος. Και έχουμε και φωτογραφία με τον Chris εδώ. Θέλω, ναι. Κάπου εδώ για να την δείτε και εσείς. Και πίσω αυτό που είπαμε για τη Ferrari. Εντάξει, ανά 3 εβδομάδες πλέον θα βλέπουμε ένα κρανάκι. Και που βλέπαμε 2 το μήνα, κάπως έτσι το είχαμε καθιερώσει. Έρχονταν έτσι. Και τα βλέπαμε τα τελευταία όλα σχεδόν έχουν 2 κράνη μαζί. Πλέον αλλάζει αυτό και θα βλέπουμε ένα ανά 3 εβδομάδες. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το κράνος, ρε εσείς. Έχει ωραίο βάψιμο και όπως είναι και αυτά δεν ξέρω, μου αρέσει. Εδώ πίσω, Bulls New Zealand, Rotora, δεν ξέρω πώς το φέρετε αυτό, 16 πέθανε, οκ, πρόσφατα. Μετά το 2010, 10 Grand Prix, 4 podium third place 2, 5, 20 points ξέρω εγώ και 5 fifth place on standings. Λοιπόν, εδώ θέλω, έχουμε και αυτό μέσα που καλό είναι αυτό, θα τα αφήσω και εγώ αυτά, θα τα βγάλω. Γιατί αυτά τα κράνη που είναι έτσι δεν κρατάνε τόσο, είναι κολλημένο, όχι δεν είναι κολλημένο. Το άλλο νομίζω που είχαμε δει που ήταν παρόμοιο με αυτό ήταν κολλημένο. Αυτό δεν είναι κολλημένο και δεν κάθεται πολύ καλά, γι' αυτό μας έχει μέσα και αυτό. Η φωτογραφία του Chris με την προϊστορική Φόρμουλα 1 που και το κράνος είναι έτσι, εντάξει. Άλλες, τελείως άλλες εποχές και αυτά, πολύ πριν εξελιχθεί η κατάσταση. Το κράνος το κρατάω για να μην φύγει, γιατί έτσι. Α, δεν φεύγει, εντάξει, κάθεται. Αλλά λέμε τώρα, Chris Amon 1967.
Και το κράνος του μου αρέσει πάρα πολύ. Χρωματικά και αυτά έγινε πολύ ωραία δουλειά. Δεν βλέπω λάθη, δεν βλέπω αυτά. Αυτά μάλλον είναι decals που είναι πάρα πολύ ωραία τοποθετημένα και αυτά. Πάρα πολύ όμορφο κράνος. Κράνος retro, Malvo Line, είναι το κράνος του. Και εδώ πέρα με τα μπλε και τις σημαίες εδώ και αυτά, πάρα πολύ ωραίο. Αυτές τις λεπτομέρειες εδώ, κόκκινο μπλε από τη μία. Το kiwi για τη Νέα Ζηλανδία, παραδοσιακό πουλί που βρίσκεται μόνο εκεί. Το kiwi, α εδώ, εδώ θα ήθελε λίγο φαγωματάκι ακόμα. Μάλλον έμεινε κομματάκι από το πλαστικό, αλλά τώρα δεν θα κάνουμε μοντελίστικη δουλειά εδώ, δεν φαίνεται ιδιαίτερα. Και εδώ έγινε η δουλίτσα, στο δερμάτινο strap του, στο λουρί το πούμε που κλείνει το κράνος εδώ. Το άλλο ήταν ακόμα πιο παλιό. Το άλλο που είχαμε παιδιά ήταν ακόμα πιο παλιό και άνοιγε αυτό έτσι το άλλο κράνος που είχαμε τύχει. Νομίζω είναι το δεύτερο στη συλλογή που είναι έτσι από τα πιο παλιά ή το τρίτο. Μπορεί να είναι και το τρίτο, αλλά θυμάμαι ένα που ήταν τελείως προπολεμικό. Ήταν λες ήταν πιλότος του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου που είχε και τα γυαλιά και αυτά. Τελείως και αυτό κάτω άνοιγε νομίζω. Σε εκείνο εδώ δεν ανοίγει αυτό. Είναι ένα το κάνανε έτσι πιο σκληρό πλαστικό. Εκεί ήταν λίγο πιο μαλακό. Αλλά εντάξει, τώρα λογικά ίσως στην πρόοδο της συλλογής το είδαν ότι γιατί να το βγάλουμε και αυτό έτσι. Αυτό βγάλω το πιο σκληρό πλαστικό να είναι. Τα καρτάκια λίγο καλύτερα εδώ. Θέλει, άμα, ειδικά άμα το σφινώσει κάποιος. Εδώ, άμα σφινώσει εδώ. Αλλά πάλι βλέπετε που κάθεται. Αλλά πάλι με ένα τράνταγμα πιστεύω θα φύγει. Οπότε ναι, θέλει πάνω, θέλει καλό. Σφίξουμε εδώ λίγο προς τα πίσω. Για να σφινώσει πίσω σε αυτά εδώ τα σημεία. Εδώ που στενεύει λίγο μέσα η προστασία τέλος πάντων. Κρατάει καλύτερα εδώ. Πάρα πολύ ωραίο κράνος. Πάρα πολύ ωραίο ρετρό κρανάκι, μ' άρεσε. Τι ρετρό προπολεμικό σχεδόν κράνος. Όπου εδώ τώρα αυτό μου φύγε τελείως κάτω, ρε δες εδώ. Το πείραμα όμως μικρό το κακό δεν πήγε μακριά. Νομίζω είναι έτσι αυτό, ναι. Και από τις δυο θα κάτσει. Όχι, από αυτή δεν θα κάτσει γιατί εδώ βγαίνει πιο έξω. Αυτό εδώ έχουμε το άνοιγμα για να κάνει τη ζελατίνα. Οπότε ξανά αυτό επιστρέφεται μέσα κατά αυτόν τον τρόπο, νομίζω. Για κάτσε να δούμε. Να δοκιμάσουμε και να το κλείσουμε για να το κρατάει και θέλω να πιστεύω ότι θα το κρατήσει πάρα πολύ κομπλέ. Έλα, γιατί, έπρεπε να κλείσω εκείνο πρώτα. Όχι, απλά και τα δυο αυτό έχουν καλό τέτοιο, θέλει λίγο πάτημα η ζελατίνα προς τα μέσα, το plexiglass για να μπουν. Και τώρα δεν έχει να πάει πουθενά το κράνος μας. Βλέπετε πόσο κομπλέ το κρατάει αυτό, ναι, ναι, πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, τώρα αν κάποιος πει να τα βάλει σε ένα display αυτά, στο βγάλει αυτό. Εγώ μέχρι να τα βάλω που απλά να τα αφήσει κάποιος κάπου το κράνος πάνω και δεν μπαίνει, δεν ασχολείται με τα κράνη, δεν θα φύγει, δεν θα πάει κάπου. Αλλά εγώ τώρα επειδή μέχρι να το αποθηκεύσω κάπου, μέχρι να τα στήσω μάλλον κάπου, μένουν αποθηκευμένα έτσι και σε κούντες και τέτοια. Οπότε αυτό θα μείνει κατά αυτόν τον τρόπο για να μην φεύγει το κράνος. Πάρα πολύ ωραίο κρανάκι, μ' άρεσε. Μ' άρεσε, αν και θέλω να δούμε γιατί μας πηγαίνει πολύ στα ρετρο. Θέλω έτσι πάλι. Δεν ξέρω, η επιλογή της συλλογής πηγαίνει έτσι στα πιο έτσι. Θα ήθελα η που σου δίνει αυτά να σου δίνει και ένα τούμπανο έτσι και ο στυλά τα πιο σύγχρονα. Αυτό το έχουμε. Αυτό νομίζω δεν μας συγχαίρεται ακόμα και φαίνεται πάρα πολύ όμορφο κράνος. Θα ήθελα να το μοιράσουν κάπως έτσι. Εκεί που σου δίνει τέτοια πιο παλιά κράνη, να σου δίνει και ένα καινούργιο τούμπανο, τούμπανο να ξεφεύγουμε, να σπάει λίγο μονοτονία. Δεν πειράζει όμως αυτά. Το βλέπετε και εσείς, μου γράφετε κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε, εννοείται και ό,τι θέλετε να πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση και αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλες διάφορες συλλογές όπου βλέπουμε, συλλέγουμε, φτιάχνουμε μαζί, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μας. Και εννοείται να μην ξεχάσουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά που στηρίζουν πλέον και οικονομικά το κανάλι και συγχαρητήρια γιατί πήραν το χρήσμα των επίτιμων μελών του καναλιού.